Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσουμε με τα ελληνοτουρκικά. Έχουμε μια σειρά εξελίξεων σημαντικών στη σημερινή ημέρα. Πρώτα απ' όλα, φαίνεται ότι ο Ερντογάν με την τακτική του κατάφερε να μπλοκάρει σε αυτή τη φάση την έρευνα που θα έκανε η Ιταλική ΕΝΗ στο οικόπεδο που είχε δεσμεύσει στην περιοχή της Κύπρου. Από την άλλη μεριά, έχουμε τηλεφωνικές επικοινωνίες πολλές, ακόμα και ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και την κυρία Μέρκελ σήμερα, ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Αναστασιάδη, τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ένα δημοσίευμα βρετανικής εφημερίδας που λέει ότι η Τουρκία σκοπεύει να επιτεθεί στην Ελλάδα και ότι αν αυτό συμβεί, θα έχουμε μέχρι και Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ακόμη και για τρίτο παγκόσμιο πόλεμο που μπορεί να ξεκινήσει από την ελληνοτουρκική διένεξη, κάνει λόγο άρθρο κόλαφος της βρετανικής εφημερίδας Express. Ο αρθρογράφος τονίζει τις διεθνείς διαστάσεις που παίρνει πλέον η κρίση μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας. Το δημοσίευμα της Express παραθέτει δηλώσεις του αρχηγού της τουρκικής αντιπολίτευσης Κιλιντζάρογλου ότι θα εισβάλλει στην Ελλάδα για να καταλάβει 18 νησιά στο Αιγαίο. Αλλά και του ίδιου του Ερντογάν, ο οποίος πιεσμένος από το φιάσκο στο Αφρίν της Συρίας, αναζητά διέξοδο δημαγωγώντας προκλητικά. Σύμφωνα με την εφημερίδα, δεν είναι ξεκάθαρο αν οι πολεμοχαρείς δηλώσεις των Τούρκων γίνονται για εσωτερική κατανάλωση λόγω των προεδρικών εκλογών του 2019 ή αν σοβαρολογούν. Ένα νέο θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στην Κυπριακή ΑΟΣ. Η Άγκυρα προχώρησε σε ανανέωση της παράτυπης Ναύτεξ που έλυγε στις 22 Φεβρουαρίου, δεσμεύοντας για αεροναυτικά γυμνάσια το τεμάχιο 3 της Κυπριακής ΑΟΣ από σήμερα μέχρι και τις 10 Μαρτίου. Η νέα Ναύτεξ ουσιαστικά τερματίζει τα σχέδια για γεώτρηση στο πλούσιο σε υδρογονάνθρακες στόχο Σουπιά, καθώς το ιταλικό πλωτογεωτρύπανο της ΕΝΗ, που παραμένει ακινητοποιημένο για 12η μέρα, αναχωρεί στις 8 Μαρτίου για έρευνες στο Μαρόκο. Ο πρόεδρος της Κύπρου, Νίκος Αναστασιάδης, ενημέρωσε άμεσα τηλεφωνικά τον Αλέξη Τσίπρα για τις ραγδαίες εξελίξεις, καθώς η Τουρκία συμπεριφέρεται ως χώρα πειρατή στη Μεσόγειο. Σε αυτό το πλαίσιο των θρασίτατων προκλήσεων, η Άγκυρα προχώρησε χθες σε 42 παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου σε βόρειο-ανατολικό, κεντρικό και νότιο-ανατολικό Αιγαίο από 9 τουρκικά αεροσκάφη. Σε όλες τις περιπτώσεις, τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν. Για την προκλητική αεροναυτική δραστηριότητα της Τουρκίας στο Αιγαίο και στην Κυπριακή ΑΟΣ θα συζητήσουν στις Βρυξέλλες την Παρασκευή ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και η Γερμανίδα καγκελάριος Μέρκελ, που το πρωί είχαν τηλεφωνική επικοινωνία. Ηχηρό μήνυμα αποτροπής της προκλητικότητας εξέπεμψε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς της Κύπρου. Στο πλαίσιο της επιχειρησιακής εκπαίδευσης των μονάδων πυροβολικού, εκτελέστηκαν βολές στο πεδίο βολών Κιτίου, με τη χρήση αυτοκινούμενων και ρημουλκούμενων πυροβόλων όλων των διαμετρημάτων. Στην άσκηση συμμετείχαν πέραν του προσωπικού των μονάδων και έφεδροι αξιωματικοί. Την ίδια ώρα, ο Ερντογάν προετοιμάζεται να πολιορκήσει την κουρδική πόλη Αφρίν στη Βόρεια Συρία και να καταλάβει μια περιοχή 300 τετραγωνικών χιλιομέτρων. Çok daha hızlı bir şekilde Afrin şehir merkezinin kuşatmasına geçilecektir. Ο πρόεδρος της Συρίας Άσαντ, βλέποντας πλέον πως έχει να κάνει με τουρκική εισβολή, στέλνει το στρατό του να πολεμήσει στο πλευρό των Κούρδων εναντίον των Τούρκων. Αφρίνε rejim güçleri henüz girmedi. Girip girmeyeceği de belli değil. Ο Συριακός εμφύλιος μετατρέπεται σε ανοιχτό πόλεμο Συρίας-Τουρκίας και αυτό δημιουργεί νέα, εκρηκτικά δεδομένα στην περιοχή.